Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Θα αρχίσουμε από την εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Capital και στον συνάδελφο Δημήτρη Σούγλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, ανέφερε ότι όσοι ισχυρίζονται ότι θα επιφέρουν κόστος στην Τουρκία στη διάρκεια των συνομιλιών δεν έχουν επίγνωση της πραγματικότητας, αφού τα συμφέροντα της Τουρκίας διεθνώς ακόμη την ευνοούν. Πρόσθεσε πως συζητούμε στην βάση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και δεν υπάρχει περίπτωση να φέρει στο λαό σχέδιο λύσης το οποίο θα απορριφθεί λόγων απαράδεκτων ενδεχομένως όρων. Αναφερόμενο στο κούρεμα καταθέσεων, ομολόγησε ότι το προεκλογικό του «δεσμεύομαι» ήταν λάθος και πως οι πιέσεις που δέχθηκε ήταν αφόρητες, αφού το Eurogroup προειδοποιούσε με συνέχιση του κλεισίματος των τραπεζών και ολοκληρωτική χρεοκοπία του κράτους. Λάθος προεκλογικών, μη γνωρίζοντας τα ακριβή στοιχεία της οικονομίας, εθερούσα ότι θα μπορούσαν να ευρεθούν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος ή και αντιμετώπισης από τους εταίρους μας στην Ευρώπη. 15 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, γνώστης πλέον της τραγικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά του κράτους, ευρέθηκαν μπροστά σε ένα Eurogroup το οποίο είναι το αποφασισμένο να εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή το bail-in, δηλαδή το κούρεμα. Αυτό το οποίο ήταν η δεύτερη απόφαση. Επέμενα ότι δεν ήταν δυνατόν να αποδεχτώ κάτι ανάλογο. 4 παρατέταρτο το πρωί της 18ης προς 19η ή 17ης προς 18η, αφού διαφωνήσαμε, είπα ότι λυπούμε, δεν αποδέχομαι και ξεκίνησα να αποχωρήσω από την αίθουσα. Ο εκπρόσωπος του κυρίου Τράκη μου είπε, εάν κύριε Πρόεδρε, θέλω κάτι να σας επισημάνω. Εάν νομίζετε ότι αυτή είναι η θέση σας, θέλω εξίσου να σας γνωστοποιήσω ότι από την Δευτέρα οι τράπεζες σας θα παραμένουν κλειστές, διότι δεν έχουν την αναγκαία ρευστότητα ή η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να παραχωρεί έλα για αυτή η οικονομική βοήθεια. Μήπως εκείνη τη φάση έπρεπε να ενημερώσετε και την πολιτική ηγεσία και τον κυπριακό λαό ότι 4 παρατέταρτον το πρωί έπρεπε πλέον να πάρω οριστικές αποφάσεις. Σας πίεσαν. Σας εκβίασαν. Δεν θέλω να ενθυμούμε τις στιγμές εκείνες. Εκείνο που έχει σημασία. Γιατί στο τέλος καταλήξαμε να δεχτούν αυτό που θα ήταν το ελάχιστα επώδυνο. Ποιο ήταν το ελάχιστο επώδυνο? Η επιβολή εφάπαξ φορολογίας για τις καταθέσεις κάτω των 100. Μήπως και εσείς πρέπει κάποια στιγμή να κατανομάσετε κάποιους Ευρωπαίους εταίρους? Η Άιζελμπρουν προχθές, η κυβέρνηση πρότεινε, λέει, τη χρέωση. Το εφάπαξ φορολογία, όχι το bail-in. Το bail-in είναι το κούρεμα το οποίο επέμενε από την αρχή και ο κύριος Ντράκη και ο κύριος Μοσκόβηση και ο κύριος Ντάιζενμπλουμ και όλοι τούτοι ήθελαν από την αρχή να καταρρεύσει η λαϊκή, να κλείσει η λαϊκή ενδιουσία και να γίνει το κούρεμα. Τι πρέπει να χωνέψουμε? Δηλαδή, αν με το καλό έρθει η ώρα της λύσης, θα μείνουν, ξέρω εγώ, 80.000 έμπικοι, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία, όλα αυτά. Μάλιστα. Μετά τις 15 Μαΐου του 2015, ναι, που επελέγει ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας ο κ. Ακίντζη, οφείλω να πω ότι είχαμε εμπλακεί σε έναν εντατικό διάλογο και παρατηρήθησαν και σημαντικές συγκλήσεις. Όπως βεβαίως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και σημαντικότατες αποκλίσεις ή διαφορές. Μεταξύ των άλλων, από τα πρώτα που συμφωνήθηκαν ήταν η πληθυσμιακή αναλογία που θα έπρεπε να γίνει σεβαστή. Με βάση τα δεδομένα κατά την εποχή της σύγκλησης, οι Ελληνοκύπροι με βάση το αρχείο πληθυσμού είναι 803.000 και οι Τουρκοκύπροι ή οι μειχτοί εκ μειχτών γάμων κλπ. Με τα παιδιά τους, με τα αυτά, 220.000. Αυτό διατηρούσε σχεδόν την, με μία μικρή απόκληση, την αναλογία πληθυσμού του 60. Το πιο σημαντικό ποιον ήταν? Ότι από τούτε και στο εξής, μετά την πρώτη ημέρα εφαρμογής, ουδής Τούρκος υπήκος θα μπορούσε να γίνει
υπήκος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός αν προηγούνται τέσσερις Έλληνες. Mm-hmm. Πέστε μου, πώς οι Ελλαδίτες, που είναι Ευρωπαίοι πολίτες, θα ήθελαν να πάρουν την Κυπριακή υπηκότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πληθυσμιακή αναλογία. Και έτσι εξεπερνιέται το πρόβλημα της ανησυχίας για τους επίκους, για το πόσοι θα μείνουν, ποιος θα είναι ο πληθυσμός του Ομοσπόντου Κρατηδίου, του Τουρκοκυπριακού Κρατηδίου της Ομοσπόντου χώρας και ούτω καθεξής. Ένα άλλο στοιχείο. Ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρος με δύο συνιστώντα κράτη. Εκεί καταλήγουμε. Εκεί είναι το πλαίσιο μέσα στο για το οποίο συζητούμε. Ναι. Μακάρι να αντιληφθούν οι Τουρκοκύπροι ότι πέραν των άλλων όλων το κράτος πρέπει να είναι και λειτουργικό. Και όταν επιμένουν ότι επί βάσης αποφάσεως θα πρέπει να έχουν μία θετική ψήφο, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το κράτος θα υπόκειται στην καλή θέληση αν θα μας δώσουν τη θετική ψήφο ή όχι. Δηλαδή ο κίνδυνος να παραλύσει είναι ορατός. Τι είχαμε ενισχυθεί εμείς? Ναι στη θετική ψήφο, εφόσον θα επηρεάζει μια απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης αρνητικά τη μια ή την άλλη κοινότητα, την κοινότητα κατά κύριο λόγο η τουρκοκυπριακή, για να νιώθουν ασφάλεια. Διότι σου λέει, εσείς είστε πλειοψήφοι, αύριο θα αποφασίζετε, θα τιμωρείτε η κοινότητα μου. Ναι στη ψήφο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Είναι θέμα να μείνουν επίκοι, κύριε. Ή οποιοδήποτε μείνουν θα είναι κατόπιν αδείας που θα εκδίδεται από το κεντρικό κράτος. Δεν είναι θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ποτέ απογραφή για να έχουμε μια ακριβή εικόνα. Μπορούμε όμως να πούμε ότι συζητάμε σήμερα ένα βελτιωμένα, μια βελτιωμένη έκδοση, μια αν θέλετε, λειτουργική εκείνου του σχεδίου. Ομοσπονδία. Τη ζωνική, τη κοινοτική ομοσπονδία. Και ελπίζω να συνειδητοποιήσουν και οι Τουρκοκύπροι συμπατριώτες μας, ότι όσο πιο λειτουργικό θα είναι το κράτος, τόσο πιο βιώσιμο θα είναι. Όσο πιο συμβατό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο πλέον ευτυχής και ήδη θα είναι. Δεν είναι νύβρες που δεν την άκουσα. Δεν απαντώ, κύριε Σούχλη. Δεν απάντησα και δεν απαντώ και δεν θα με ακούσετε να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν τον αντιποψηφίο μου. Δεν τους θεωρώ αντιπάλους μου. Για μένα αντίπαλοι όλων μας είναι τα προβλήματα του λαού. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τηλεόραση του Capital, κυρίες και κύριοι. Αρκετά τα θέματα που έθιξε τόσο για τις συνομιλίες τις οποίες διαδραματίστηκαν όλο αυτό το διάστημα για το Κυπριακό. Θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο μας Μάριο Καμιναρίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Μάριο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και θα πάρουμε έτσι κάπως την πάσα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για ακόμη μία φορά υπάρχει ανακοίνωση από πλευράς της Τουρκίας διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Τσαβούσογλου ότι μετά την ολοκλήρωση και της εκλογικής αναμέτρησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά αυτό πλέον που θα αρχίσουν να ψάχνουν είναι οι νέοι παραμέτροι για την συνέχεια και για την συνέχεια των διαβουλεύσεων στο κυπριακό πρόβλημα. Και είναι η τρίτη φορά, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, που ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Τσαβούτσογλου, κάνει τη συγκεκριμένη αναφορά ειδικά στο Κυπριακό, λέγοντας για αλλαγής παραμέτρους. Η πρώτη φορά να υπερφημίσουμε στους φίλους τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ήταν στο Grand Montana, όπου είχαμε το βράδυ των ναυάγιων και εκεί είχαμε και τις δηλώσεις του κ. Τσαβούτσογλου, λέγοντας ότι πλέον με αυτή το φόρμα, με αυτή τη φόρμουλα, όπως παραμένουν οι παραμέτροι στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή για το Κυπριακό, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το ίδιο έκανε πριν περίπου ένα μήνα στην τουρκική προσυνέλευση, όπου ενημέρωσε την Βουλή της Τουρκίας για το Υπουργείο του, λέγοντας ότι πλέον πρέπει να δούμε διαφορετικούς και αναλλακτικές λύσεις, διαφορετική παραμέτρους για το Κυπριακό. Πλέον και σήμερα κάνει ακριβώς την ίδια δήλωση μετά την ολοκλήρωση των εκλογών, όπως είπε για τη δική μας πλευρά, για την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα σε νέες παραμέτρους δήλωσε μπορεί να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Αναμένουν και αυτοί να δουν το εκλογικό αποτέλεσμα από την πλευρά μας για να δουν πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και αυτόν αναφέρουν ότι αυτό που είδαμε πέρσι στις συνομιλίες στο Grand Montana είναι ότι οι Ελληνοκύπροι δεν θα φτάσουν ποτέ σε μια λύση
κάτω από αυτό το πλαίσιο, λέγοντας ότι δεν είναι έτοιμη η ελληνοκυπριακή πλευρά, εννοώντας εμάς ότι δεν είναι έτοιμη η ελληνοκυπριακή πλευρά με το εφιστάμενο πλαίσιο να οδηγηθούν σε λύση για το κυπριακό. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, και σίγουρα θα κρίνεται και πολύ αναγκαία και σημαντική η αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και θα αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι αυτοί οι νέοι παραμέτροι τους οποίους θα θέσουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Τώρα να περάσουμε λίγο στους ενεργειακούς σχεδιασμούς όπου συνεχίζονται κανονικά από πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορεί να είχαμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις λόγω και των καιρικών φαινομένων. Αυτό που γνωρίζουμε, Μάρη, είναι ότι ενδέχεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υπάρχουν και πρώτες ενδείξεις από τον στόχο Καλυψό. 30 μέρες μετά από την ολοκλήρωση, 30 μέρες μετά θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις όπου θα ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα της ENI Total στην αποκλειστή οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα στο Δημάχιο 6 στην περιοχή Καλυψός. Πλέον θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, Κωνσταντίνε, την ερχόμενη εβδομάδα από την εταιρεία ENI, ενδεικτικές ανακοινώσεις διαστόματος ενδεχομένως και του αμμόδιου Υπουργού Γεωργίας, αμμόδιου Υπουργού Ενέργειας, απολογούμε, όχι Γεωργίας, Ενέργειας, για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που αναμένουμε είναι ότι η εταιρεία έχει και μετά από την ολοκλήρωση της γιώτρησης στην περιοχή Καλυψός 30 μέρες να ενημερώσει και επισήμως την Κυπριακή Δημοκρατία αυτό, με Μάρια, ολοκληρωμένη μελέτη και έκθεση γεγονότα προς τη Δημοκρατία, έτσι για να έχει πιο ενημερωμένο πλευρά τι προχωράει η διαδικασία. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Ενδέχεται οι πρώτες ενδείξεις να μας βρουν, Μάρη, μέσα στην εβδομάδα που θα μεσολαβεί από την πρώτη μέχρι την δεύτερη Κυριακή των προεδρικών εκλογών. Λοιπόν, όντως, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου συνέχεια, Μάρια. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα στην αστυνομική ενημέρωση και δίνουμε τον λόγο στην συνάδελφο Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή με το αστυνομικό μας δελτίο, όπου την πρόθεσή του να αποσύρει την αγωγή που καταχώρησε εναντίον του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια, εξέφρασε ο εργολάβος Μιλτιάδης Νεοφύτου, όπως δήλωσε ο εκ των δικηγόρων του κ. Χριστόφια, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαχαραλάμπους, ο κύριος Νεοφύτου προτίθεται να προβεί σε σχετική δήλωση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας την ερχόμενη Δευτέρα, με την οποία θα αποσύρει την αγωγή του εναντίον του κυρίου Χριστόφια. Όσον αφορά αν υπήρξε κάποιο αντάλλαγμα προκειμένου ο κύριος Νεοφύτου να αποσύρει την αγωγή του, ο κύριος Παπαχαραλάμπους απάντησε αρνητικά. Ακόμη εκκρεμεί η τελική απόφαση του δικαστηρίου, η οποία είχε επιφυλαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2017, κατά την οποία οι δικηγόροι των δύο πλευρών προέβησαν στις τελικές τους αγορεύσεις επί των θέσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Νεοφύτου διεκδικεί με την αγωγή το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για οικοδομικές εργασίες που, όπως ισχυρίζεται, είχε διενεργήσει στις οικίες του κυρίου Χριστόφια στη Μακεδονίτισσα και στο Κελάκι και για χρήματα που έδωσε στην Ομόνοια και για την προεκλογική εκστρατεία του κυρίου Χριστόφια. Σε αυταπάγγελτη διερεύνηση του περιστατικού σε σχέση με την σύλληψη της γυναίκας του βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Λούις Κάρλος, προχωράει ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Τετάρτη μετά από σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε σε αθλητική ιστοσελίδα. Ο πρόεδρος της αρχής, Ανδρέας Πασχαλίδης, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που περιέπεσε στην αντίληψή τους αυτό το περιστατικό, αποφάσισαν να ασκήσουν τις εξουσίες που τους δίνει ο νόμος για αυτεπάγγελτη διερεύνηση του συμβάντος. Η αρχή έχει ήδη αποταθεί με σχετική επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας την αδειά του για τον διορισμό ανακριτή που θα διερευνήσει το όλο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεσβεία της γυναίκας επικοινώνησε με την αρχή και ζήτησε την διερεύνηση του περιστατικού. Η αστυνομία, σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, σημείωνε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οδηγίες στο όλο θέμα, θα τεθεί ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να τύχει διερεύνησης από την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Περνάμε στο επόμενο μας θέμα, όπου στον 48χρονο Χαντίμπ Ανουάρ, Ισραηλίνης καταγωγής, ανήκει το άψυχο σώμα του οποίου εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη έξω από το υποανακαίνιση ξενοδοχείο στην Γερμασόγια. Αυτό αποδείχθηκε μετά από δείγματα που λήφθηκαν από την ενομισμένη νεκροτομή, διενέργεια εξειδικευμένων επιστημονικών εξετάσεων, εξέταση DNA δηλαδή. Υπενθυμίζεται ότι από την νεκροτομή δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου
και ως εκ τούτου λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Για τον θάνατο του άτυχου άνδρα ενημερώθηκε ήδη η πρεσβεία του Ισραήλ, η οποία με την σειρά της προβαίνει σε διαβήματα προκειμένου να εντοπίσει και να ενημερώσει την οικογένειά του. Τον άτυχο άνδρα, να υπενθυμίσουμε, που διέμενε στην Κύπρο τα τελευταία 5 με 6 χρόνια, αναγνώρισε και φιλικό του πρόσωπο στη Λεμεσό. Στη Ζάκυνθο ανακάλυψαν τα ίχνη ενός καταζητούμενου που τον έψαχναν στην Κύπρο οι αστυνομικοί της ασφαλείας της Ζακύνθου και μετά από έναν τυχαίο έλεγχο διαπίστωσαν ότι τον αναζητούσαν οι κυπριακές δικαστικές αρχές. Ο 65χρονος Κύπριος, ο οποίος κρυβόταν στο πιο δυτικό άκρο της Ελλάδας, από τα στοιχεία ταυτότητάς του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του είχε εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λεμεσού με τις κατηγορίες της πλαστοπροσωπίας, της πλαστογραφίας καθώς και για διάφορα άλλα δικήματα. Το διοκτικό έγγραφο ήταν σε εκκρεμότητα καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί. Έτσι, ο 65χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έφετων πατρών, ο οποίος έδωσε εντολή να παραμείνει υποκράτηση ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοσή του στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνα, αυτά μέχρι στιγμής από την αστυνομική ενημέρωση. Λόγος και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της παράνομης απασχόλησης και της αντίλωτης εργασίας ενεργήθηκε χθες από τις αρμόδιες αρχές στην επαρχία Μοχώστου. Συνολικά ελέγχθηκαν 96 πρόσωπα, ενώ προέκυψαν 15 συλλήψεις. Διοικητικά πρόστιμα ύψους 35.000 ευρώ για αδικήματα που αφορούν αδίλωτη εργασία εξέδωσε η αστυνομία στην Αγία Νάπα. Μέλη της υπηρεσίας αλλοδαπών για μετανάστευσης μαζί με μέλη της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης καθώς και της υπηρεσίας επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διενέργησαν ελέγχους στην επαρχία Μοχώστου αναφορικά με αδικήματα που αφορούν παράνομη απασχόληση και αδίλωτη εργασία. Κατά την επιχείρηση έγινε έλεγχος σε 96 άτομα, από τα οποία 36 είναι Κύπριοι πολίτες, 43 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 17 υπήκοοι τρίτων χωρών, όπου συνελήφθησαν συνολικά 10 υπήκοοι τρίτων χωρών για παράνομη απασχόληση, ενώ 5 εργοδότες συνελήφθησαν για παράνομη εργοδότηση. Ελέγχοι και επιχειρήσεις γίνονται αναλόγως της αξιολόγησης των οποιοδήποτε στοιχείων και δεδομένων σε όλες τις πόλεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικότερα στην περίπτωση αυτή με το Υπουργείο Εργασίας και Οδικών Ασφαλίσεων. Οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι, εκτός από δύο υπηκόους τρίτων χωρών και τον εργοδότη τους, οι οποίοι παρέμειναν υποκράτηση. Στα επιτελεία των υποψηφίων Προέδρων τώρα, το πρόγραμμά του και τις προτάσεις του για την αποκατάσταση της μεσαίας τάξης και την ανάπτυξη της πραγματοποιικής οικονομίας παρουσίασε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε συνάντησή του με μέλη της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου. Πιστεύω ειλικρινά πως η οικονομία της Κύπρου μπορεί να ξεπεράσει τα σημερινά προβλήματά της. Ξαναγίνει μια ανερχόμενη και δυναμική οικονομία στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ήταν το 2008, φτάνει να πάρουμε σήμερα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και τις σωστές αποφάσεις. Και ένα βασικό σημείο αυτής της στρατηγικής που εμείς προτείνουμε είναι η αποκατάσταση των ζημιών του 2013 και γι' αυτό θεωρούμε απόλυτα δικαιολογημένα τα αιτήματα που έχουμε να ακούσει σήμερα από τα μέλη της ΕΤΙΚ που αφορούν την αποκατάσταση και την αποζημίωση των ζημιών στα ταμεία προνοίας από το κούρεμα το 2013. Προσωπικά θεωρώ ως ζήτημα ηθικής τάξης το κράτος να τηρήσει τις δεσμεύσεις του που είχε δώσει σε τραπεζικούς υπαλλήλους το 2013 και να αποζημιώσει αυτά τα ταμεία στο 75%. Γιατί οφείλουμε να θυμηθούμε πως κάποιοι υπάλληλοι, βασιζόμενοι στις παραστάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, της κυβέρνησης του Νίκο Αναστασιάδη, επέλεξαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, να χάσουν δηλαδή τα έσοδα που είχαν από την εργασία τους, στη βάση των υποσχέσεων ότι θα εισπράξουν το Ταμείο Προνοίας, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούσαν για να συμψηφίσουν δάνεια. Δεν είναι δυνατόν να μετανιώνει το κράτος, να αλλάζει αποφάσεις και να αφήνει εκτεθειμένους τους πολίτες. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε πως οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη του 2013 πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα.
Για οργανωμένη παραπληροφόρηση και σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων του μίλησε υποψήφιος πρόεδρος Σταύρος Μαλάς, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να πολιτεύεται με ήθος, εντιμότητα, σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Επιμένουμε σε αυτό που μας χαρακτηρίζει και πιστεύουμε και οι πολίτες το επιζητούν. Πολιτικό ήθος, εντιμότητα, σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε μια νέα κουλτούρα στην πολιτική. Δικαίως οι πολίτες απαξιώνουν πολιτικές συμπεριφορές και είναι δική μας υποχρέωση να αλλάξουμε αυτή την εικόνα και να πείσουμε με επιχειρήματα, ρεαλιστικές προτάσεις και μακριά από δημαγωγίες. Εάν οι πολίτες μετιμήσουν με την ψήφο τους, να είναι βέβαιοι ότι θα συνεχίσω με συνέπεια τον ίδιο δρόμο που χάραξα προεκλογικά, κάνοντας πράξη όλες εκείνες τις υποσχέσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη. Εμπιστευτείτε με και υπόσχομαι ότι η χώρα μας θα μπει σε μια νέα εποχή. Καλούμε τους πολίτες να ψηφίσουν τον υποψήφιο που τόλμησε να μείνει έξω από τις κομματικές συναλλαγές και συνδιαλλαγές πίσω από τις κλειστές πόρτες, αναφέρει το επιτελείο του υποψηφίου Προέδρου Γιώργου Λιλίκα. Οι πολίτες σχεδόν καθημερινά ενημερώνονται για περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, ατασθαλίες και σπατάλης δημόσιου χρήματος. Ο Γιώργος Λιλίκας θέλει τους πολίτες πρωταγωνιστές και γι' αυτό κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αναβαθμίζουν το ρόλο των πολιτών και τη συμμετοχή τους στα κοινά. Πρώτον, εφαρμογή του ανακλητού, ώστε οι πολίτες να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν και να κρίνουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους. Δεύτερο, εισαγωγή της προσωπικής αστικής ευθύνης για όσους έχουν εκτελεστική εξουσία ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Αυτοί οι οποίοι με τις παραλήψεις ή τις λαθασμένες αποφάσεις τους ζημιώνουν το δημόσιο, θα πρέπει να φέρουν προσωπική ευθύνη και αυτοί είναι που θα πρέπει να αποπληρώνουν και το κόστος. Καθημερινά ακούμε τους εκπροσώπους των εκλογικών επιτελείων να προσπαθούν να αποδείξουν ποιος προσέφερε περισσότερο στην οικονομία αυτού του τόπου, αναφέρει το επιτελείο του υποψηφίου Προέδρου Χρήστου Χρήστου. Νομίζουν ότι ο λαός ξεχνά ότι η διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ με την στήριξη του ΔΥΚΟ ήταν αυτή που οδήγησε την κυπριακή οικονομία στον όλεθρο και ότι η διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού με τη βοήθεια του ΔΥΚΟ λίστεψε τον λαό μέσω του κουρέματος καταθέσεων και επέβαλε εξοντοτικά μέτρα λιτότητας, αναφέρει η ανακοίνωση του επιτελείου του υποψηφίου Προέδρου Χρήστου Χρήστου. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πέραν των 250 ατόμων συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο αηφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του ΑΚΑΜΑ, που διοργάνωσαν το Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Δασών στα νέα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δρούσας, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Κουγιάλης. Κύριε Κουγιάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή η τελική διαβούλευση παίρνει σάρκα και οστά. Θα θέλαμε έτσι λίγο να πούμε σήμερα τι ήταν αυτό που υπόθηκε σε αυτή την δημόσια διαβούλευση. Ναι, εκείνο που έγινε σήμερα ήταν να παρουσιαστεί το σχέδιο το οποίο έχουν εκπονήσει οι εμπειρογνώμονες. Ένα σχέδιο το οποίο είναι προϊόν φυσικά ευρύτερης διαβούλευσης, διότι από τον Μάιο που έχει ανατεθεί αυτός ο σχεδιασμός στους εμπειρογνώμονες έχουν γίνει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τις κοινότητες, τους κατοίκους της περιοχής, ιδιοκτήτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις και φυσικά όλους τους ενδιαφερόμενους. Όπως έχω πει προηγουμένως, σήμερα παρουσιάστηκε το τελικό σχέδιο όπως έχει παραδοθεί από τους μελετητές και αυτή τη στιγμή αναμένουμε μέχρι τις 2 του Φεβρουαρίου τις τελικές τοποθετήσεις όλων των εμπλεκομένων για να οριστικοποιηθεί το σχέδιο. Από μέρους των κοινοτήτων υπήρξαν κάποιες νέες απαιτήσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα σε αυτό το πάρκο. Θεωρώ όμως ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα υπάρξει συνένεση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για να προχωρήσουμε τάχιστα την υλοποίηση αυτού του έργου και αυτού του οράματος 30 χρόνων και είμαι πολύ περήφανος, θα έλεγα, αυτή η κυβέρνηση έχει λάβει αυτές τις αποφάσεις
για να υλοποιήσει αυτό το όνειρο. Όπως έχω πει σήμερα και κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, ο στόχος της κυβέρνησης μέσα από αυτό το πάρκο είναι η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και της βιοποικιλότητας στην περιοχή, η ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής του ΑΚΑΜΑ, η αύξηση της επισκεψιμότητας από ντόπιους και ξένους επισκέπτες και φυσικά θέλουμε να θέσουμε γερές βάσεις για την αηφόρο ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Θέλουμε να συμβάλλουμε την αναζωογόνηση ολόκληρης της περιοχής, η οποία έχει υποπέσει σε μαρασμό εδώ και πολλά χρόνια, και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία γύρω από αυτό το πάρκο, όπου θα ευνοεί τις κοινότητες για να αναπτυχθούν, αλλά και θα επιτρέπει στους κατοίκους να ζήσουν στην περιοχή, να εργαστούν και να ευημερίσουν. Ωραία, αυτός είναι ο στόχος του σχεδίου, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις από διάφορες οικολογικές παρεμβάσεις. Αυτό που ήθελα να δούμε τώρα είναι αυτό που αναφέρατε, ότι μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου θα μπορούν να δώσουν τις εισηγήσεις τους ή και ακόμη και τους προβληματισμούς τους σε αυτή την διαβούλευση. Ναι, μπορούν να κατατεθούν και άλλες απόψεις. Θεωρώ ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι ικανοποιημένες από αυτό που παρουσιάσαμε. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις από τους κοινοτάρχες της περιοχής, από τις κοινότητες, από τα κοινοτικά συμβούλια, και φυσικά θα ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία. Και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα. Κύριε Υπουργέ, αν μπορούμε να πούμε έτσι λίγο τους διαχειριστές σε αυτό το σχέδιο, ποιοι θα είναι αυτοί που θα διαχειρίζονται, και σχετικότερα γενικότερα με τα έσοδα. Αυτά τα έσοδα, ναι, ποιοι θα βοηθηθούν από αυτά? Ναι, διαχείριση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι το τμήμα δασών, αφού το πάρκο εμπίπτει δασική περιοχή, πρόκειται για εθνικό δασικό πάρκο. Θα επιτρέψουμε τη συνδιαχείριση μαζί με τις κοινότητες και τα όποια έσοδα από τις δραστηριότητες που τραμπούν εντός του πάρκου θα τα υποφελούνται οι κοινότητες, ενώ μέρος αυτών θα πηγαίνουν, θα δαπανούνται για τη συντήρηση του πάρκου, γιατί θέλουμε αυτό το πάρκο να είναι και αυτοσυντήρητο. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στην διεθνή επικαιρότητα, με τον βομβαρδισμό της Αφρίνης στη Συρία από το τουρκικό έδαφος, ξεκίνησε de facto η επιχείρηση της Τουρκίας στην περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι του YPG, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Θα αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι νέες προειδοποιήσεις απίθυναν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία. Νέες προειδοποίησεις απίφθηναν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Άγκυρα να μην προχωρήσει σε επέμβαση στην βορειοδυτική Συρία. Έπειτα και από την προαναγγελία από τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για συνέχιση της επιχείρησης Ασπίδα του Εφράτη με νέα στρατιωτική επιχείρηση σε μια περιοχή που θα απλώνεται από το Αφρίν μέχρι το Μίμπιτς. Η εκπρόσωπος τύπου του State Department ανέφερε. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε ποια θα μπορούσαν να είναι τα σχέδιά τους, όμως θα καλούσαμε σε κάθε περίπτωση τους Τούρκους να μην αναλάβουν καμία τέτοιου είδους δράση. Θέλουμε όλοι να είναι προσιλωμένοι στον στόχο και, όπως είχα πει και όταν συζητούσαμε για το Ιράκ και το δημοψήφισμα, η εστίαση οφείλει να είναι η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Συνεπώς δεν θέλουμε από αυτούς εμπλοκή σε βίαιες πράξεις, αλλά να παραμείνουν προσιλωμένοι στον στόχο του Ισλαμικού Κράτους. Συνεπώς, αντιτίθεση σε οποιαδήποτε τουρκική επίθεση στο Αφρίν. Κοιτάξτε, σε αυτή τη χρονική συγκυρία θέλουμε η εστίαση του κόσμου να μείνει στο Ισλαμικό Κράτος. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δηλώση του Ρεξ Τίλερσον από την Ιορδανία. Πιστεύω ότι η Τουρκία είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους που έχει η Ιορδανία, εμείς και οι περιφερειακοί γείτονες, ώστε να δούμε ένα τέλος στην διαμάχη και σταθερότητα στην Τουρκία, με τη δημιουργία μιας ενιαίας κυρίαρχης Συρίας. Συζητήσαμε το θέμα αυτό και με την Τουρκία. Η Άγκυρα έχει προαναγγείλει ότι θα επέμβει μέσα στο έδαφος της Συρίας για να αντιμετωπίσει τις πολιτοφυλακές των εκεί Κούρδων, τους οποίους θεωρεί εξίσου τρομοκράτες με τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους. Τουρκικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στα νοτιοανατολικά της χώρας και ήδη έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές της Συρίας και στις δύο πλευρές της Αφρίν,
η οποία ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις την ώρα που ο Συριακός στρατός ελέγχει εδάφη προς τον νότο. Η κυβέρνηση της Συρίας έχει προειδοποιήσει την τουρκική ηγεσία ότι αν αρχίσουν επιχειρήσεις στην περιοχή Αφρίν, αυτό θα θεωρηθεί πράξη επίθεσης και θα απαντηθεί από την Δαμασκό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι με άλλες συμμαχικές δυνάμεις θα προχωρήσουν στην δημιουργία μονάδας ασφαλείας συνόρων στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία και το Ιράκ, η οποία θα απαρτίζεται από 30.000 άνδρες και θα στελεχώνεται και από κουρδικές δυνάμεις. Θα παρακολουθήσουμε πώς αναλύει ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διεκδικήσουν το ρόλο που επιζητούν στη Συρία, ειδικά στην επόμενη μέρα μετά την εξάλληψη του ISIS. Άρα δεν θα αφήσουν τις χώρες Ρωσία, Τουρκία και Ιράν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας στη Συρία. Αυτό είναι το πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν οι Αμερικανοί. Το δεύτερο μήνυμα που στέλνουν είναι ότι θεωρούν ότι ο στρατηγικός του σύμμαχος στη Συρία αυτή τη στιγμή είναι οι Κούρδοι της Συρίας, τους οποίους είχαν στηρίξει και στρατιωτικά το προηγούμενο διάστημα ως αντίβαρος των ISIS. Και το τρίτο μήνυμα που στέλνουν ξεκάθαρα είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να υπάρχει προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς οποιαδήποτε ενέργεια. Η Επαρχιακή Επιτροπή, κυρίες και κύριοι του ΑΚΕΛ, ελεμεσούμε την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου, πραγματοποίησε συμβολική εκδήλωση κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του στην Λεμεσό. Τιμούμε σήμερα τα ονομαστήρια του μεγάλου ηγέτη της Κύπρου, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Αποτείουμε τον ελιστοφόρο τιμή στον Μακάριο, του οποίου όλη του η ζωή έγινε συνώνυμη με τους αγώνες του κυπριακού λαού για την ανεξαρτησία, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Το κοσμικό του όνομα ήταν Μιχαήλ Χριστόδουλος Μούσκος. Απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 1977. Ο Μακάριος υπήρξε αρχιεπίσκοπος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου από το 1950 μέχρι το θάνατο του και ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 16 Αυγούστου του 1960 μέχρι το θάνατο του το 1977. Φλογερός πατριώτης, προσωπικότητα χαρισματική, άνθρωπος που διακατεχόταν από υψηλά ιδανικά και αρχές, υπηρέτησε την πατρίδα του και τον λαό του με πίστη, αφοσίωση και συνέπεια. Ηγέτης και μπροστάρης στον αγώνα κατά της αγγλικής αποικιοκρατίας, πορεύθηκε μαζί με τον κυπριακό λαό στην αποτείναξη του αγγλικού ζυγού και την κατάκτηση της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Παρουσιάστηκε το πρωί σε δημοσιογραφική διάσκεψη το όραμα και το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδί. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, κ. Λεόντιος Τσιόλεπος. Κύριε Τσιόλεπο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την δήλωση του Προέδρου του Οργανισμού ότι το όραμα του ΚΟΑ είναι να μετατρέψει την Κύπρο σε ένα αθλητικό παράδεισο. Ακριβώς από αυτόν, νομίζω και τα προηγούμενα συμβούλια από τον ΙΛ Συμβούλιο, αλλά και εμείς με την προσέγγιση μας που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, ο στόχος και το όραμα, θα έλεγα, των Διοικητικών Συμβουλίων και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι ακριβώς να μετατραπεί η Κύπρος σε ένα αθλητικό παράδεισο, τόσο για τους αθλητές, τα σωματεία μας και της Ομοσπονδίας μας, όσο και για τους ξένους αθλητές που την επισκέπτονται στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι να δούμε και λίγο, κάνουμε λίγο τον απολογισμό όλο αυτό το διάστημα, έργα, σημαντικά έργα που έγιναν για τον αθλητισμό στην Κύπρο, αν μπορούμε να αναφέρουμε μερικά. Όσον αφορά τις αθλητικές αναπτύξεις, όπως αναφέρθηκε και στο πρωί, εντός της πενταετίας που προηγήθηκε, ολοκληρώθηκαν 44 έργα πανκύπρια, περιλαμβανομένων κλειστών αιθουσών αθλοπαιδιών, γηπέδων φούτσαλ, γηπέδων αντισφαίρησης. Θεωρώ σημαντικό την συμφωνία που υπογράφηκε με τον Δήμο Λάρνακα για τη μεταφορά των γηπέδων αντισφαίρησης, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία, ενώ άλλα 29 έργα είναι σε πορεία υλοποίησης, με σημαντικότερο από αυτά, των νέων ποδοσφαιρικών
γήπεδων Λεμεσού. Λοιπόν, κύριε Τσόλεπο, να πούμε ότι θα τα δούμε ξανά στην συνέχεια, θα επεκταθούμε και περισσότερο στο έργο που επιτελεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια, καλό σας βράδυ. Την συμπλήρωση 18 χρόνων, κυρίες και κύριοι, προσφοράς και επιτυχιών γιόρτασε η Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων PR Partners στη Λευκοσία, όπου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρωτότυπο πρωινό. Εκδήλωση για τα 18 χρονά της και για τη νέα της εικόνα γιόρτασε η Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων PR Partners με τη συντροφιά συνεργατών, πελατών, στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και γνωστών ονομάτων από τον χώρο των social media. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το πρωινό τους σε ένα ζεστό φιλικό κλίμα, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα δυναμική εικόνα της εταιρείας που αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία της αλλά και την επιτυχημένη 18χρονη μέχρι τώρα πορεία της. Η PR Partners με το νέο της μότο Make It Matter γνωρίζει ότι η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα, αλλά αναζητεί διαρκώς τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας για να ακουστεί δυνατά η φωνή των brands που αντιπροσωπεύει, με πρακτικές που θα αφήσουν το στίγμα της ταυτότητας της κάθε εταιρείας, δημιουργώντας βαθιές και ειλικρινείς σχέσεις με τα κοινά τους. Με το λανσάρισμα της νέας της εικόνας, επαναλανσάρει και τη φιλοσοφία της εταιρείας, θέτοντας ακόμη πιο υψηλούς στόχους και κορυφώνοντας τις προσδοκίες της. Στη Λευκοσία έφτασε για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, το 4ο FIFA World Cup Trophy Tour από την Coca-Cola και προσκαλεί τους φίλους του ποδοσφαίρου να δουν από κοντά το τρόπιο που θα απονεμηθεί στην νικήτρια ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA. Έρχεται για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό έπαθλο, το πραγματικό τρόπαιο. Έτοιμος να το δεις από κοντά, έτοιμος να νιώσεις τη συγκίνηση. 16 Φεβρουαρίου, Γάση Πι. Διεκδίκησε το εισιτήριό σου στο trophytourcyprus.com.cy. FIFA World Cup Trophy Tour. Το 4ο FIFA World Cup Trophy Tour από την Coca-Cola έφτασε στη Λευκοσία, δίνοντας την ευκαιρία στους Κύπριους φίλους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, να δουν από κοντά το πολυπόθετο τρόπαιο που θα απονεμηθεί στην νικήτρια ομάδα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, FIFA. Το FIFA World Cup Trophy Tour ξεκίνησε το ταξίδι του το Σεπτέμβριο του 2017 στη Ρωσία και θα επισκεφθεί περισσότερες από 50 χώρες. Είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους σταθμούς του FIFA World Cup Trophy Tour. Αναμφίβολα, όσοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του αθλητισμού, θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, σημειώνει ο Βαγγέλης Μόσχος, Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία Delfilani της Limited. Το FIFA World Cup Trophy Tour είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον κόσμο και τους ποδοσφαιρόφιλους να γευτούν λίγη από την ιστορία του ποδοσφαίρου και να μοιραστούν το πάθος τους για το άθλημα. Για την αθλητική επικαιρότητα είναι μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα και σ' ακούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε έτσι στα γρήγορα με τις μεταγραφικές εξελίξεις. Η ανόρθωση ανακοίνωσε το μεσημέρι τον 27χρονο Αφρικανό Τόνι Κιεμπόρ. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αυριανό παιχνίδι με τον Εθνικό. Ενώ θυμίζουμε ότι χθες ανακοίνωσε και το Σλοβάκο επιθετικό τον Τουρίς. Ο Σεϊχού πάει στην, ο Σιβού πάει στην Μπούρσα Σπορ στην Τουρκία. Παίρνει η ανόρθωση 300.000 και ο ποδοσφαιριστής θα έχει απολαβές περίπου 500.000 ευρώ ετησίως. Πραγματικά είναι πολλά τα λεφτά για τον Νιγηριανό πρώην πλέον ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης, ο οποίος θα παίξει και στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Στην Ομόνια σήμερα ανακοινώθηκε ο Νίκολα Κυπκιάνιν, ο Ρώσος ακραίος επιθετικός, θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΛ στη Λεμεσό, ενώ η είδηση με την ανακοίνωση της αποστολής για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ είναι ότι ο Εκίθα υπολογίζεται, βεβαίως δεν θα είναι στην 11, θα είναι απλώς στον πάγκο. Αύριο 4 η ώρα το παιχνίδι στο Τσίριο, ΑΕΛ Ομόνια, ενώ στην ΑΕΛ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δύο από τους τρεις καινούριους παίκτες. Βασικά ο Γκαμπιονέτα δεν δικαιούται να παίξει, δεν είναι θεμπλέ του κάρτα. Έχουν δικαίωμα οι δύο Ισπανοί, ο Τόρες και ο Ρωμάν. Τώρα ο ένας είναι ετοιμοπόλεμος γιατί ο Ρωμάν έχει 9 μήνες να παίξει σε επίσημο παιχνίδι. Απλώς να πούμε κλείνοντας ότι το, πέραν από το αυριανό το ντέρμπι θα έχουμε και την Κυριακή ντέρμπι στο Γάση Πι ανάμεσα στον Αποέλ και την ΑΕΚ με διατηρητή τον Δημήτρη Μασιά. Ο Απόλλωνας έχει την Κυριακή το παιχνίδι με τον Άρη στο Τσίριο στις 6 η ώρα. Αυτά Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα νέα της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Τώρα πριν ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
Απόψε αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά χιόνι χιονό νερό. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς εσωτερικό, στους 0 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά όπου θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος και σχετικά ψυχρός. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.